Το σημείο να καλωσορίσω τον Χρήστο Τσακούρα. Καλώς ήρθες και πάλι, Χρήστο μου. Γεια σας, κυρία Βαλίτσα. Όσες φορές έχουμε συναντηθεί, πλέον νιώθω πολύ οικεία, γι' αυτό και σου απευθύνομαι στον Ενικό. Σε εγώ το ίδιο. Τα θέματα σου έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ. Να θυμίσω σε εκείνους που μπορεί να μην το θυμούνται ότι έχεις ένα εκπληκτικό κέντρο στη Κλειφάδα, τη φυσιοκίνηση, όπου πραγματικά ξαναδίνεις την κίνηση στους ανθρώπους οι οποίοι ή εξαιτίας ή εξαιτίας δομικών προβλημάτων. Ακριβώς. Στο σκελετό τους, την έχουν χάσει. Είναι ένα κέντρο θεραπευτικής άσκησης και ευεξίας. Ναι, κέντρο θεραπευτικής άσκησης και ευεξίας, λοιπόν, ό,τι καλύτερο μπορούμε να προτείνουμε για σας που θέλετε να βελτιώσετε την κίνησή σας και να αποκτήσετε εντελώς διαφορετική ψυχολογία. Τι κάνετε, Χρήστο μου, εκεί? Λοιπόν, στο Φύζιο Κίνησης έχουμε όλες τις υπηρεσίες της φυσικοθεραπείας σε ένα πλήρες εύρος. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε οξία σε οξείς φάσεις περιστατικά, ας πούμε οσφυαλγίες, ισχυαλγίες, τραυματισμούς. Μετά μπαίνουμε στη φάση της κινησιοθεραπείας, που πλέον είναι η λειτουργική αποκατάσταση μιας πάθησης. Ναι. Και πλέον περνάμε και στην ευεξία, που έχει να κάνει με τη συντήρηση και την πρόληψη ακόμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αναλαμβάνεται και περιστατικά, εδώ βλέπουμε μια κυρία η οποία είναι, εντάξει, είναι σε μια όριμη ηλικία. Βέβαια. Αναλαμβάνεται και πιο νέους ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι, επειδή κάθονται πολλές ώρες στον υπολογιστή, ξέρω από γνωστούς ότι έχουν πρόβλημα στους καρπούς. Έχουν προβλήματα με τενοντίτιδες. Έχουν προβλήματα στην πλάτη. Ναι, ναι. Οι ηλικίες δηλαδή πλέον δεν έχουν σχέση με το αν είναι κάποιος 60 ή 35. Όχι. Εμάς δεν μας περιορίζουν οι ηλικίες και σε αυτό έχει να κάνει με τον εξοπλισμό που έχουμε και όλα τα στάδια δηλαδή που μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις ασθένειες. Μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Άρα για μας δεν έχει σημασία η ηλικία. Έχουμε δώσει όμως πολύ μεγάλη έμφαση στη μέση και στην τρίτη ηλικία. Γιατί? Ναι. Γιατί ο πόνος είναι αυτός που τους περιορίζει πάρα πολύ και δυστυχώς τους μειώνει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Δηλαδή, δεν υπάρχει χειρότερο από το να δεσμεύεσαι στην καθημερινή σου δραστηριότητα. Ακριβώς. Εξαιτίας του πόνου. Και εδώ έχετε λύσεις. Να πω κάτι. Ναι, σαφώς και έχουμε και αθλητές και έχουμε και νεότερους ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι όμως πρόβλημα για μας. Αλλά έχουμε δώσει πολύ έμφαση σε αυτές τις ηλικίες που ο πόνος πραγματικά μπορεί να τους περιορίσει και να τους μειώσει ακόμα και την ψυχολογία τους. Η ψυχολογία πέφτει κατακόρυβα. Ακριβώς. Μπορείς να μου πεις τις πιο συχνές περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε στη μέση και στην τρίτη ηλικία που δημιουργούν πόνους και μπορούν όταν έρθουν σε εσάς να κερδίσουν τη χαμένη ποιότητα ζωής τους? Σαφώς είναι τα μυοσκελετικά προβλήματα. Ο περισσότερος κόσμος βιώνει πόνο στη μέση και στον αυχαίνατο. Η σπονδυλική στήλη είναι ένα πολύ ευπαθές σημείο του σώματός μας και αυτό οφείλεται στον τρόπο ζωής μας. Πού καθόμαστε, πώς κινούμαστε, οι περιορισμοί που μπορεί να έχουμε λόγω της δουλειάς μας ή κάποιες άλλες δραστηριότητες. Οι δουλειές του νοικοκυριού που κάνουν οι γυναίκες, που με πολύ άσχημο τρόπο σηκώνουμε βαριά αντικείμενα, το σφουγγάρισμα, όλα αυτά είναι συσσωρεύονται. Και κάποια στιγμή έρχονται και σε κινητοποιούν. Και τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι τα αρθρητικά προβλήματα τελικά μεγαλώνουν στον πληθυσμό παρά να μικραίνουν. Με όλα αυτά που αλήθεια. Έχουμε. Ναι, αυτό δείχνουν όλες οι έρευνες. Μπορείτε δηλαδή και σε αρθρίτιδες να παρέμβετε? Εννοείται. Είναι η βασική μας υπηρεσία αυτή. Τι λες? Γι' αυτό και έχουμε και την κινησιοθεραπεία που δουλεύει πάνω στις αρθρώσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, γιατί ξέρω πόσο πολύ πονάνε αυτά οι άνθρωποι που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Με τι ποσοστό επιτυχίας, για τι ποσοστό επιτυχίας μιλάμε, Χρήστο? Τα ποσοστά πλέον είναι πολύ μεγάλα και αυτό το έχουμε επιτύχει λόγω των πολύ σύγχρονων μηχανημάτων, τα οποία τι αποτέλεσμα έχουν? Να καταστέλουν τον πόνο και τη φλεγμονή άμεσα. Εδώ και στο βίντεο που παρακολουθούμε θα δείτε δύο τελευταίες τεχνικές που εφαρμόζουμε, το Scan Lab Therapy και το Deep Oscillation Therapy. Αυτό είναι, τι είναι που κάνει τώρα? Εδώ είναι μια εξέταση που εξετάζουμε την αναπνευστική ικανότητα και εδώ βλέπουμε, εξετάζουμε την κίνηση της άρθρωσης που μετρούμε κατά πόσο είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια. Γιατί είναι νέος ο άνθρωπος αυτός που βλέπει? Αυτός είναι ένας αθλητής, τον οποίο τον αξιολογούμε. Πριν είδαμε την ηλικιωμένη την κυρία, τώρα βλέπουμε τον αθλητή.
Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι δεν μας περιορίζουν οι ηλικίες. Και μέσα από αυτές τις θεραπείες τι κατορθώνουμε. Κατορθώνουμε ο ασθενής να έχει πολύ μικρό χρόνο παραμονής σε εμάς, να καταστέλλεται άμεσα η φλεγμονή και ο πόνος και να επανέρχεται στις δραστηριότητες του πάρα πολύ γρήγορα. Χρήστο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν έρθει κάποιος με οξύ πρόβλημα σήμερα, ναι, μπορεί όταν θα φύγει από εσάς να είναι ανακουφισμένος? Ακριβώς. Έχουμε μηχανήματα που πλέον μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Ακόμα και αν είναι την ίδια μέρα ο τραυματισμός, μπορούμε να καταστήλουμε τόσο γρήγορα τον πόνο και τη φλεγμονή, που να ανακουφιστεί χωρίς να χρησιμοποιήσει καν φάρμακα. Εδώ λοιπόν θέλω να πω κάτι, επειδή στην προηγούμενη συνάντησή μας το πήρα και μου έδωσε την κρέμα, η οποία είναι για την καταπολέμηση του πόνου. Mm-hmm. Είναι θεαματική η βελτίωση που έχεις όταν την τοποθετείς στο σημείο του πόνου. Να πάμε να μου εξηγήσεις τι κάνει αυτή η κρέμα. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κρέμα είναι ένα σύμπλεγμα από βότανα, mm-hmm, σε τζέλ μορφή και εφαρμόζεται τοπικά. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι δεν περιέχει κανένα συντηρητικό. Έχω δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε να μην έχουν συντηρητικά. Εμείς αυτό το χρησιμοποιήσαμε πρώτα κλινικά, δηλαδή το εφαρμόσαμε στη δικιά μου την κλινική, το εφαρμόσαμε για να δούμε τα αποτελέσματα, τα οποία ήταν εκπληκτικά. Δεν υπήρχε μέχρι τότε κάποιο προϊόν που μπορεί να μπορούσε να σταματήσει τον πόνο και το ίδημα τόσο γρήγορα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι την χρησιμοποίησα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου το έχεις εξηγήσει, αλλά δεν πίστευα πόσο γρήγορο είναι το αποτέλεσμα σε πονοκέφαλο. Δηλαδή, όταν είχα πονοκέφαλο, ναι, έβαλα πίσω στον αυχένα μου αυτή την κρέμα. Είναι πολύ και μεγάλο η ανακούφιση, ναι, είναι πολύ έντονη, ναι, πολύ μεγάλη ανακούφιση και γρήγορα. Και γρήγορα, γιατί καταφέρνει μέσω των βοτάνων να μειώνει το σπασμό. Οπότε όταν έχουμε μειωμένο σπασμό, δεν συσπούνται τα αγγεία και τα νεύρα και έτσι αμέσως χαλαρώνει το άτομο και νιώθει απελευθερωμένο να μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές του. Άρα, εκτός από τη χρήση που μπορεί να γίνει σε τραυματισμούς, σε πιασίματα, σε νευροκαλυβαλικεύματα όπως τα ξέρει ο κόσμος, σε θέματα που αφορούν ψύξη, γιατί με το air condition είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί πρόβλημα. Η δράση του στην ψύξη. Η δράση του είναι άμεση. Είναι άμεση. Και να πούμε ότι δεν είναι ένα προϊόν μόνο για τα μειοσκελετικά, είναι ένα προϊόν πρώτων βοηθειών. Το έχετε πάντα στην τσάντα σας και το χρησιμοποιείτε ό,τι και αν σας τύχει. Δηλαδή, κοψίματα, μελανιές, ηλιακό έγκαυμα. Α, δεν μου το έχεις πει αυτό. Κάνει και για δερματικές παθήσεις, κάνει και για μειοσκελετικά. Σοβαρά. Προϊόν. Δηλαδή, το έχω. Δεν χρειάζεται να είναι στο ψυγείο. Και για το άγχος. Και για το άγχος. Έχει μέσα ανθοϊάματα μπαχ, τα οποία βοηθούν να χαλαρώσεις. Άρα, αν βιώνεις ένα έντονο στρες. Βέβαια. Μπορεί να μπει τοπικά σε ένα ούλιο το οποίο φλεγμένει. Μπορεί να μπει σε νύχια τα οποία έχουν μύκητες, μυκητιάσεις νυχιών. Αλήθεια τώρα. Αυτό το προϊόν, αυτή η κρέμα. Ακριβώς. Και αυτό το καταφέρνει γιατί έχει πολλά και διαφορετικά βότανα με διαφορετικές ιδιότητες το καθένα. Καταπληκτικό. Αυτή από πού μπορεί να την προμηθεύεται ο κόσμος, γιατί έχεις και ηλεκτρονικό κατάστημα. Εννοείται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στο διαδίκτυο, ναι. Στο www.physiokinesis.gr. Είναι αυτό που βλέπουμε, έτσι. Ακριβώς. Το έχουμε γράψει σωστά. Ακριβώς. Ναι, ναι. Στο τηλέφωνο μπορούν να καλέσουν στο 210-96-004-16 και να κάνουν τηλεφωνικά την παραγγελία τους. Και βέβαια να απευθυνθούν στον φαρμακοποιό τους, ο οποίος θα είναι και στα φαρμακεία. Είναι και στα φαρμακεία. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί οι άνθρωποι που είναι και μεγάλοι, ας πούμε, σε ηλικία, τώρα δεν εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές. Οπότε μπορούν να το βρουν και στο φαρμακείο. Και στο φαρμακείο, εννοείται. Και, να σου πω, θέλω μία προσφορά πάρα πολύ καλή. Είναι δύσκολη καιρή. Εννοείται ότι θα κάνουμε. Και το ζητάει ο συντάκτης, ο οποίος γενικώς ολόκληρος είναι ένα πρόβλημα. Ένας πόνος είναι ολόκληρος. Ναι. Για όλους τους τηλεθεατές που μας βλέπουν και μας στηρίζουν μέσα από την εκπομπή σου, ναι, όποιος αγοράσει το Z-Gel θα έχει δώρο από την κλινική μας μία κλινική αξιολόγηση. Εξαιρετικό. Να δούμε τι προβλήματα έχει και να τον κατευθύνουμε για το ποιο πρέπει να είναι το θεραπευτικό σχήμα που πρέπει να ακολουθήσει. Άρα, αυτό που μου λέει ο αρχισυντάκτης μου είναι ότι μέσα από αυτή την προσφορά που κάνεις θα εντοπίσεις και την αιτία που προκαλεί το πρόβλημα. Ακριβώς. Άρα, ακριβώς. Γιώργο, θα και αν έχεις πάρα πολύ δίκιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό που αυτό που λες, στον αρχισυντάκτη μου μιλάω, ο οποίος, ναι, είναι και πιασμένος και πονάει ο αυχένας του. Θα του δώσουμε να τη δοκιμάσει και θα μας πει και αυτός. Θα μου πεις και ποιος δεν έχει. Λοιπόν, Χρήστο Τσεκούρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να πάρω break αμέσως? Ωραία, λοιπόν.